Ας πούμε, δεν συσκέφτεσαι ότι όταν βρεις τον καλό της ζωής σου που και ερωτευτείς και είσαι αυτό, ότι θα έπρεπε να το έχεις παίξει πιο σεμνή νύφη, ας πούμε. Εάν μάθει ο άντρας της ζωής μου με πόσους άντρες έχω πάει, θα προβληματιστεί διαφορετικά από τον τρόπο που το λες εσύ. Μήπως δεν έχει πάει με αρκετούς. Πραγματικά, δηλαδή ειλικρινά, σε σχέση και με αυτά που ακούω και με τις έρευνες που διαβάζω, μην με βλέπεις έτσι, είμαι πολύ στρίφνο. Δεν χαρίζομαι εύκολα. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια μου κοστίζει. Έτσι. Μπορεί να μείνω και σε περίοδο τώρα που έχει για πολλούς μήνες. Αλλά δεν με αφορά καθόλου αυτό το πράγμα. Σε, από τη σεξουαλική σημαίνει. Τώρα ζεις τέτοια εποχή. Διανύουμε αυτή την εποχή. Τώρα διανύουμε μια ωραία παραγωγική εποχή. Παραγωγική. Γιατί είναι άνοιξη. Και όλα ζευγαρώνουν στη παραγωγική. Τα ζουζούνια. Δεν κακό εδώ. Συγγνώμη, ο Απόστολος Γκλέσσος που έχει υπάρξει από τους Έλληνες έμπνευμα. Και βγήκε και είπε ότι έχει 1,5 χρόνο να κάνει σεξ. Ο Απόστολος Γκλέσσος. Δεν είναι κακό. Εδώ λοιπόν, λέμε παραγωγική, τι. Ναι, παραγωγική, αλλά ρε παιδί μου σου λέει ότι αυτό που η εικόνα που πιθανόν να δημιουργείται μέσω αυτού του χιούμορ που έχω είναι τελείως δυσανάλογη με την πραγματικότητα, γιατί έχω πάει με πολύ λίγους άντρες. Τελικά όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου πω και το εξής. Είμαι και δύσκολο, δεν είμαι. Εκτός ότι είμαι στρίφνο και πολύ επιλεκτική, σε βαθμό τύπου παρεξηγήσιμο. Δηλαδή, με έχουν αποκαλέσει μέχρι και ξενέρωτη στον τρόπο που ενδεχομένως ανταποκρίνομαι σε ένα φλερτ. Mm-hmm. Είμαι και πάρα πολύ, πώς θα σου το πω. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου one night stand. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή και το λέω και δημόσια γιατί ξέρω ότι δεν θα βρεθεί κανένας να με διαψεύσει. Ποτέ δεν έχω κάνει one night stand. Πάντα έχεις κάνει σχέση όταν είναι να πας με κάποιον. Και μηνών. Δηλαδή το, δεν είναι ότι δεν μας βγήκε μια διαψεύση. Η μικρότερη σχέση που έχεις κάνει, Ελεονόρα, πόσο ήταν, ας πούμε. Η μικρότερη σχέση που έχω κάνει πρέπει να τον έκανα τετράμινο, πεντάμινο. Και η μεγαλύτερη πόσα χρόνια. Η μεγαλύτερη. Εκεί στον τρίτο χρόνο καίγομαι. Όλες οι σχέσεις που είχες τα τελευταία χρόνια έχουν βγει προς τα έξω. Όχι βέβαια. Όχι. Άρα μπορείς να... επίσημη. Κάποια σχέση έχει βγει προς τα έξω. Με τον Γιάννη έχει βγει μόνη σχέση. Ναι, φαντάζομαι όμως δεν ήταν μόνο ο Γιάννης ο σύντροφός σου. Όλα αυτά τα χρόνια σαφώς όχι. Ναι, επειδή υποθετικά σενάρια υπήρχαν. Και υπήρχαν ρεπορτάζ που ήταν σίγουρα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις κάτι. Δηλαδή υπήρξες με άνθρωπο και κανείς να μην το πήρε χαμπάρι και να μην γράφτηκε σε κανένα περιοδικό, σε κανένα site. Όταν λες άνθρωπο που να είναι γνωστός, ας πούμε. Ναι. Και άγνωστος. Υπήρξε. Γιατί και ο Λιζιέρης δεν ήταν γνωστός. Υπήρχε. Υπήρξε. Υπήρξε και ήταν και 4 μήνες κιόλας. Ήταν και πολύ. Πολύ. Δηλαδή ήταν σε ένα σημείο τέτοιο που θα μπορούσε, ρε παιδί μου. Να ήταν και πρόσφατα. Και πρόσφατα. Πώς θα σε πήραν χαμπάρι. Αυτή λιγότερο χρόνο. Αυτή τη παραγωγική φάση. Όχι, ήταν λίγο μετά το χωρισμό μου. Α! Και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Κανένας. Λίγο μετά το χωρισμό σου είχε σχέση. Ναι. Γιατί όλοι πιστεύανε ότι το έχω με το Λαδά, κατάλαβες τι γίνεται. Και με βόλευε τόσο πολύ αυτό. Ο Λαδάς τελικά ήταν κράτα για το φανάρι. Ο Λαδάς ήταν κράτα για το φανάρι. Και δεν μαθαίθηκε ποτέ. Ποτέ. Γνωστός. Όχι. Όχι. Ίσως γι' αυτό. Να σου πω κάτι. Εσύ τώρα που μας λες ότι είσαι τόσο δύσκολη στους άντρες. Τελικά, ρε παιδί μου, πώς είναι, επειδή είσαι και γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα και πετυχημένη στη δουλειά σου, μήπως ευνουχίζεις τελικά τους άντρες. Δηλαδή, ας το ξαναρωτήσω και εγώ. Τι σημαίνει ευνουχίζω, μιας και είσαι άντρας. Να σου πω τι σημαίνει ευνουχίζω. Ο άντρας θέλει πάντα να έχει την ψευδέστηση ότι έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση. Mm. Άσχετα που πάντα και οι γυναίκες μας επιλέγεται και οι γυναίκες έχει το πάνω χέρι. Θέλουμε να έχουμε την ψευδέστηση όμως της ηγεμονίας πάνω στη σχέση. Mm-hmm. Αν λοιπόν η γυναίκα είναι πάρα πολύ δυναμική, πιθανόν ο άλλος να κολώνει ακόμη και να στην πέσει, ας πούμε. Γιατί σου λέει τώρα αυτή εδώ, πώς θα τα κάνω πέρα μαζί της. Άρα εδώ σε αυτό που λες, ποιος θέλει, εγώ ή εκείνος. Εκείνος, αλλά μήπως όμως και ο δυναμισμός που βγάζεις παρά έξω που είναι. Γιατί φαντάζομαι ότι τελικά μπορεί να είσαι ευαίσθητη σε μια σχέση. Πάρα δεν πρέπει να. Πάρα πολύ. Είμαι το πιο ευαίσθητο τρυφερό γατουλήσιο πλάσμα που υπάρχει. Στη σχέση σου. Κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου και είμαι καραγκιόζης ηλικίας 5 το πολύ, ας πούμε. Με τον σύντροφό σου. Ναι. Και είσαι και περιποιητική, δηλαδή του μαγειρεύει ναι, τον αυτό. Πολύ. Είσαι πολύ να το περιποιηθεί. Αλλά είναι μην τα πάρω και μην πάρω και ανάποδε, γιατί έχω μερικέ φορέ. Ναι, αλλά λες όμως ότι είσαι και στρίτζο. Στρίτζο είσαι στην αρχή, α πούμε. Στρίτζο είμαι, ρε παιδί μου, σε φάση που είμαι μόνη μου, στο πώ θα με προσεγγίσει ο άλλο, ποιο θα αφήσω να περάσει, ποιο δεν θα περάσει. Και ήμουν πάντα έτσι. Ήμουν έτσι πάντα. Δηλαδή, αφού μου λέγανε οι φίλε μου, θα μείνει μόνη σου. Δεν υπάρχει. Άρα το πρώτο δύσκολο στάδιο για να κατακτήσει κάποιο την Ελεονόρα είναι η αρχή, ας πούμε. Δηλαδή να του ανοίξει την πόρτα, ας πούμε, ώστε να έχει το δικαίωμα κάτι, να δείξει Γιώργο, ποιος είναι. Θα σου πω το εξής, και όσο περνάει ο καιρός γίνεται και χειρότερο αυτό. Εάν δεν μου γίνει το κλικ από την αρχή, όσο και να παλεύεις, δεν μπορώ και να μου γίνει. Τώρα οι φίλοι σου τι σου λένε. Οι φίλοι μου. Ναι. Δεν μου λένε κάτι το ιδιαίτερο τώρα. Είναι σε φάση, ξέρεις, που παρατηρούν. Ρε παιδί μου, ο ιδανικός για σένα, ποιος είναι κάποιος που μπορεί. Να σου τελειώσω για τον ευνοχισμό. Για πες. Θεωρώ ότι είναι αδύνατον σε έναν ενήλικα να έχεις τέτοια δύναμη να επηρεάσεις την προσωπικότητά του ώστε να πεις ότι τον ευνοχίζεις. Mm-hmm. Ειδικά με είναι άντρας.
ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με μένα τόσο. Άρα δίνεις και ένα στοιχείο ιδανικού άντρα για σένα. Πώς? Άρα δίνεις τώρα και ένα στοιχείο για τον ιδανικό άντρα στα μάτια. Και το να ξέρει ο άλλος μέχρι που μπορεί να πλώσει τα πόδια και πόσο γερά μπορεί να πατήσει στη γη είναι πολύ καλό για όλους μας. Και για άντρες και για γυναίκες. Έτσι. Ναι, αλλά υπάρχει όμως και ένα δεσαβαντάζ σε ό,τι αφορά εσένα και εμάς που είμαστε στην τηλεόραση. Ότι η τηλεόραση μεγενθύνει και τα ελαττώματα και τα προτερήματα. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει να σε προσεγγίσει δεν προσεγγίζει την Ελεονόρα, προσεγγίζει και όλο αυτό που κουβαλάει η διασημότητα που αυτή τη στιγμή λόγω της τηλεοπτικής παρουσίας έχει. Δεν έχει ελπίδες τότε, γιατί ξέρεις, εγώ θα το ψηλιάζομαι από χιλιόμετρα. Φαίνεται αυτό. Mm. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει απλά ελπίδες. Τέλος. Δεν την έχεις πατήσει ποτέ έτσι. Ούτε με φίλους. Με φίλους όχι, δεν έχω κάνει καινούριες φιλίες από τότε που ξεκίνησα την τηλεόραση. Έχω τους παλιούς μου φίλους με κάποιες εισαγωγές και κάποιες εξαγωγές στην παρέα που όμως είναι τυπάκια τα οποία πραγματικά καταλαβαίνεις ότι ούτε καν. Τώρα σε σχέση, όχι δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι. Έχω αμφισβητήσει και έχω αμφιβάλει, αλλά δεν είχα αποδείξεις για να επιβεβαιώσω το ότι μπορεί να συμβαίνει. Μάλιστα. Ο ιδανικός άντρας λοιπόν για σένα ποιος είναι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδανικός άντρας, όπως δεν είμαι και εγώ ιδανική, δεν υπάρχει και ιδανική γυναίκα. Αλλά νομίζω ότι το ιδανικό τέρι και ιδανικό σύντροφος είναι αυτός που είναι λίγο πιο κοντά από τους υπόλοιπους mm-hmm. σε σένα. Στη φιλοσοφία ζωής που έχεις, στα χόμπι, στα οποία θέλω. Είναι, δηλαδή να είναι αθλητικός, ας πούμε, να πάει να κάνει σκι, να κάνει σίγουρα, για να, ταξίδια και τέτοια. Σίγουρα θα μου άρεσε να είναι πάρα πολύ δραστήριος. Δηλαδή δεν μπορώ καθόλου τους μαλθακούς, αντικοινωνικούς, του καναπέ, γκόμενους καθόλου. Είναι το χειρότερό μου. Δηλαδή να έρθει η Κυριακή. Πρέπει να είναι γυμνασμένος με φέτες αυτός. Όχι, καλέ, ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε καν. Αν έρχεται η Κυριακή και δεν έχει να μου προτείνει κάτι να κάνουμε και είμαστε σε ένα καναπέ κοιτώντας τηλεόραση, η σχέση έχεις είναι πλήξη. Ήδη στα τάρταρα. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να του αρέσει. Αθλητισμός να του αρέσει, να το ταξίδια. Λεφτά να έχει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και το έχω αποδείξει και έμπρακτα νομίζω μέσα από τις επιλογές μου. Δεν είχα και πολύ πλούσιους συντρόφους, mm-hmm. αλλά έτυχε. Και όταν λέω έτυχε, έτυχε γιατί πραγματικά έτυχε όμως. Και λόγω ενός κύκλου συγκεκριμένου στον οποίο κινούμε, αλλά και λόγω των φίλων και των mm-hmm. γνωριμιών μου. Από εκεί και έπειτα όμως νομίζω ότι οι επιλογές μου έχουν δείξει ότι δεν είναι αυτή που ωραία. Και πες λοιπόν ότι εσύ ερωτεύεσαι Κερανοβόλα, ένα τύπο ο οποίος βγάζει 600 ευρώ το μήνα. Δεν είναι ήδη ερωτευμένη, βρε Γιώργο, γιατί το πάω στο υποθετικό. Ας το πάμε στο υποθετικό. Θα το ρωτήσω στο τέλος. Κάτσε, κάτσε. Όχι, αυτό. Ερωτεύεσαι ένα τύπο που παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Ναι. Και τώρα με σημειώσει παίρνει 450. Ναι. Και έρχεται την Κυριακή και ο Κακομοίρης θέλει να σου προτείνει να πάει κάπου, αλλά δεν έχει να πληρώσει. Σοβαρά μιλάς. Δεν είσαι από τις γυναίκες που θεωρείς απεριόριο ότι πρέπει να πληρώνει μόνο ο άντρας. Όχι, και γι' αυτό ίσως μερικοί να νιώθουν ότι γνουχίζονται κιόλας. Κατάλαβες, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα πώς αυτό το παιχνίδι έρχεται να αναταράξει τις σχέσεις χωρίς να υπάρχει πρόθεση όμως. Δεν με νοιάζει όλο να μπορεί να πληρώνει συνέχεια, σκασίλα μου. Ναι. Και μάλλον, ναι, και βέβαια και στις σχέσεις μου πάντα, όσα χρόνια και αν είμαι με τον σύντροφο, θα κάνω την κίνηση να πληρώσω. Πάντα. Άσχετα αν δεν τη δεχτεί. Πάντα όμως. Θα κάνω την κίνηση. Θα κάνω την κίνηση πάντα. Ειδικά με κόσμο, με είμαστε με παρέα. Και πάντα θα κάνω την κίνηση να πληρώσω. Μάλιστα. Ακόμα και σε παρέες, όχι μόνο στη σχέση μου, αλλά και με τους φίλους μου. Έτσι, που ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το δέχονται καθόλου αυτό. Από εκεί και έπειτα, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί τόσο. Εγώ...